3η του Δεκέμβρη όμως είναι η καταληκτική ημέρα που θα γίνουν οι εκλογές του Επιμελητηρίου και χαιρόμαστε πάρα πολύ, διότι είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσει στον Πρίσμα 91,6 και θα ακούσουμε βεβαίως την επιχειρηματολογία της κυρίας Σταύρακα. Είναι επικεφαλής του συνδυασμού Επιμελητήριο Όλων. Για πολλούς αποτελέσε έκπληξη ο συγκεκριμένος συνδυασμός και βεβαίως είναι μεγάλη χαρά που τη φιλοξενούμε εδώ. Κυρία Σταύρακα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, κύριε Κουνιάκη. Μια χαρά. Όλα καλά. Είμαστε. Πώς πηγαίνει ο προεκλογικός αγώνας? Καλά, καλά, κύριε Κουνιάκη. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πάρα πολλά πράγματα, διότι οι επιμελητηριακές εκλογές τροφοδοτούν την επικαιρότητα, κυρία Σταύρακα. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση και θέλω το δικό σας σχόλιο είναι ότι ενδιαφέρει την κοινή γνώμη το επιμελητήριο, διότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχει ένα θεσμικό ρόλο και μπορεί να είναι αρρωγός στον επιχειρηματία, στον επαγγελματία, έτσι δεν είναι? Βέβαια, και θεσμικό ρόλο έχει και θα πρέπει να είναι μπροστά σε πάρα πολλές ενέργειες που γίνονται για το καλό του τόπου. Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα λίγο να ξεκινήσω με ένα γενικό ερώτημα. Κυρία Σταύρακα, όντως ήταν έκπληξη η δική σας υποψηφιότητα και ο συνδυασμός σας? Μπορείτε λίγο να μου πείτε ποιο ήταν το κίνητρο? Εσείς είστε μια πετυχημένη επιχειρηματίας, έχετε ένα πολύ δυνατό brand, υπάρχει μια εξωστρέφεια της εταιρείας Σταύρακας. Θα μπορούσε να πει κάποιος για ποιο λόγο να ασχοληθεί η κυρία Σταύρακα όταν, για παράδειγμα, έχει τόσα πράγματα να κάνει? Παναγιώτη μου, μπορώ να λέω Παναγιώτη? Βεβαίως. Είμαι μια γυναίκα επιχειρηματίας που έχω διαχειριστεί για πολλά χρόνια οικογένεια και εργασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Mm-hmm. Εργάζομαι τουλάχιστον 35 χρόνια και από ό,τι γνωρίζουν όλοι, η οικογενειακή επιχείρηση στην οποία εργάζομαι γράφει ιστορία 50 ετών. Mm-hmm. Ο λόγος που εμπλέχθηκα σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν και συνεχίζω να πιστεύω το ίδιο ότι είναι η αγανάκτησή μου για τα δρόμενα. Μάλιστα. Για τα δρόμενα γενικότερα στην τοπική αγορά ή γενικότερα για το τι συνέβαινε παρελθοντικά, τι συμβαίνει στο επιμελητήριο που πιστεύετε ότι θα πρέπει να αλλάξει μια κατάσταση? Δεν μου αρέσει σαν επιχειρηματίας της Λευκάδος αυτή τη στιγμή να βλέπω τη Λευκάδα να δουλεύει με τον τουρίστα που δουλεύει. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Βεβαίως. Τα έχουμε κουβεντιάσει μεταξύ μας όλοι. Δεν βλέπω στόχευση σε κάτι καλύτερο και θεωρώ ότι μπορώ να βοηθήσω. Μάλιστα. Θέλω λίγο τώρα, κυρία Σταύρακα, να ξεκινήσω. Θέλω να πάμε στον απολογισμό τον χθεσινό. Εχθές λοιπόν είχε γίνει ένα κάλεσμα από τον πρόεδρο, από τον ίδιο πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Σκαδαρέση, να κάνει έναν απολογισμό. Και μάλιστα υπήρξε μια κριτική, διαβάσαμε βεβαίως και δημοσιεύματα, συγκεκριμένα και στο Λευκάδα Press που είχε ρεπορτάζ, ότι δεν έγιναν ερωτήσεις, έκανε έναν απολογισμό ο κύριος Σκαδαρέσης και βεβαίως δεν είχατε τη δυνατότητα να ρωτήσετε. Να πω ότι εγώ μιλώντας στα πλαίσια του ρεπορτάζ με τον κύριο Σκαδαρέση, μου είπε ότι αυτός ήταν και ο σκοπός της θεσινής βραδιάς. Ήταν να γίνει μια ενημέρωση και ένας απολογισμός του έργου του. Μείνατε ικανοποιημένοι? Κύριε Παναγιώτη, όχι. Μάλιστα. Τον απολογισμό της απερχόμενης διοίκησης τον χαρακτηρίζω λίαν επιεικός φιάσκο. Με μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα εκεί που παρευρέθηκα έναν απολογισμό στον οποίο δεν αναφέρθηκαν καθόλου οικονομικά στοιχεία για τις δράσεις του επιμελητηρίου. Δεν μιλάγαμε στο κοινό της Λευκάδας, λες και είμαστε σε βουλευτικές ή δημοτικές εκλογές. Θεωρώ ότι απευθυνόταν αυτός ο απολογισμός σε επιχειρηματίες. Mm-hmm. Άρα, κύριε Κουνιάκη, όταν απευθύνεσαι σε επιχειρηματία, ο οποίος πρωτίστως ενδιαφέρεται να γνωρίζει τα νούμερα και τα οικονομικά στοιχεία, ναι, θεωρώ ότι δεν μιλούσαμε σε μέλη πολιτιστικού συλλόγου. Θα περίμενα να είχε μια άλλη μορφή και δομή η παρουσίαση. Μάλιστα. Από την άλλη, βέβαια, εύλογα θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι τα οικονομικά του επιμελητηρίου υπάρχουν υπεύθυνοι που μπορούν να τα ελέγξουν. Χρειαζόταν χθες να γίνει και τέτοιος απολογισμός, θεωρείτε? Δεν είμαστε ελεγκτικοί μηχανισμοί εμείς, κύριε Παναγιώτη. Mm-hmm. Εμείς θέλαμε να ξέρουμε αν μια δράση στοιχίζει 1.000 ευρώ, εάν από αυτή τη δράση γύρισε κάτι στον τόπο μας και στις τσέπες μας. Μάλιστα. Δεν θα ελέγχαμε κάτι. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον.
Οπότε λοιπόν θέλατε γενικότερα μία εικόνα αν όλες αυτές οι δράσεις που έχει κάνει το επιμελητήριο κατά καιρούς έχουν αντίκρισμα, διότι πρέπει να πω και μάλιστα εσείς στην ανακοίνωσή σας όταν δηλώσατε την υποψηφιότητά σας δεν αφαιρέσατε παρελθοντικά ότι έχει γίνει από τις διοικήσεις. Μάλιστα είπατε ότι εκτιμούμε ότι έχει γίνει, απλά είπατε και στοχεύσατε ακόμα στο καλύτερο. Θεωρείτε ότι επί διοικήσεως του κ. Σκιαδαρέση το επιμελητήριο πήρε την εξωστρέφεια που έπρεπε να έχει, ή μάλλον το πω πάρα πολύ απλά, στάθηκε δίπλα στον επαγγελματία? Καθώς θέλω λίγο να μας εξηγήσετε κι εσείς το δικό σας σκεπτικό, το ρόλο του επιμελητηρίου και πώς μπορεί να συνδράμει στο να ενισχύσει τον ελεύθερο επαγγελματία. Ωραία. Για να κλείσω λίγο το προηγούμενο κεφάλαιο, Παναγιώτη μου, ήθελα να πω μια τελευταία κουβέντα. Βεβαίως. Εκεί καλεστήκαμε να παρευρεθούμε από την εκπομπή σου συγκεκριμένα και να έχουμε. Να ακούσουμε μάλλον το έργο του κυρίου Σκιαδαρέση. Αυτό λοιπόν που εγώ προσωπικά είχα σαν feedback από αυτό είναι ότι αντιμετώπισα μόνο την πλήρη απαξίωση, όχι μόνο στο πρόσωπό μου, μάλιστα, αλλά σε όλους τους παρευρισκόμενους. Είχα μία ελπή ενημέρωση, απουσία διαλόγου, ζούμε σε δημοκρατική χώρα, και μία προεκλογική ομιλία του κυρίου Σκιαδαρέση που δεν μας αφορούσε και τέλος μία τακτική φυγή. Εκεί για να το κλείσω αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Είχατε καλεστεί εσείς, ενώ ως υποψήφιοι. Είχατε πρόσκληση. Α, ήταν. Θεωρώ ότι μάλιστα την εκπομπή σου άκουσα ότι έπρεπε να είμαστε με κόσμιο τρόπο εκεί. Χριστός και Παναγία. Αναφέρεστε στην αναφορά στην συνέντευξη την προχθεσινή του κ. Σκιαδαρέση, ο οποίος είπε ότι θέλει να είναι κόσμια η παρουσίαση των συνυποψηφίων. Ίσως δεν ήθελε να δημιουργηθούν εντυπώσεις με αυτόν τον τρόπο. Αν και εγώ που μίλησα μαζί του, βέβαια δεν τον έχω εδώ τώρα, είπε ότι η παρουσίαση είχε να κάνει μόνο με το έργο του επιμελητηρίου και ήταν καθαρά ενημέρωση των μελών. Οπότε λοιπόν εσείς νιώσατε, βέβαια θα σας ρωτήσω λίγο παρακάτω, γιατί υπάρχει και ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο στο Λευκάδα Press όπου μιλάτε τετ-α-τετ και σε λίγο θα σας ρωτήσω για αυτό. Θέλω όμως να φύγουμε από αυτό το κομμάτι. Θέλω λοιπόν να μιλήσουμε για το επιμελητήριο. Και να μιλήσουμε λοιπόν για τις δράσεις του. Είστε ικανοποιημένοι από την εξωστρέφεια του επιμελητηρίου? Θεωρείτε ότι είναι απαξιωμένο σε μεγάλη μερίδα επαγγελματιών το επιμελητήριο τη δεδομένη χρονική στιγμή, κυρία Σταύρακα? Ήθελα να κάνω μία επισήμανση ότι μιλάμε για το επιμελητήριο της Λευκάδας. Δεν μιλάμε για κανένα επιμελητήριο Ελβετίας, Νέας Υόρκης ή από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Ναι. Εγώ θα σου πω, Παναγιώτη μου, ότι σαν ανήσυχος επιχειρηματίας που είμαι, ξεκίνησα εδώ και πολύ καιρό να ενημερώνομαι από το διάβια, αναζητώντας στοιχεία για τις δαπάνες του επιμελητηρίου. Μάλιστα. Που μπορεί να το κάνει ο καθένας από εσάς μόνος. Mm-hmm. Δεν έκανα κάτι παράνομο. Εκεί λοιπόν διαπίστωσα, προς έκπληξή μου, μία απόλυτη αταξία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θέλω να αναφέρω, για να μιλάμε με παραδείγματα περισσότερο. Βεβαίως. Με εντυπωσίασε αυτό που βρήκα αποφάσεις εντολής πληρωμών με ποσά που γράφονται. Αλλιώς ολογράφος, δηλαδή 5.000 ολογράφος, 2.000 αριθμητικός ή το αντίθετο. Δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα να σου δώσω, ήτανε ότι υπήρχε χρηματικό ποσό που είχε κάποιο δικαιούχο που το όνομά του ήταν, παραδείγματος χάρη, Μαριάννα Σταύρακα, το άφημί του Παναγιώτη ήταν άλλου δικαιούχου, ήταν του Παναγιώτη, ήτανε του Μιχάλη. Τέτοια λάθη, γιατί θεωρώ ότι είναι λάθη, δεν αρμόζουν σε ένα επιμελητήριο του 2017. Δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση ότι ήταν ένα λάθος. Ήταν συνεχόμενο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, Παναγιώτη μου, είναι αναρτημένα στη διάβια και επαναλαμβάνω, μιλάω για στοιχεία που είναι αναρτημένα και μπορεί να τα δει όποιος ενδιαφέρεται να τα δει. Μάλιστα. Θέλω λίγο να μείνω σε αυτό το οποίο λέτε. Είπατε δηλαδή, για παράδειγμα, ότι εντοπίσατε λάθη που δεν δικαιολογούνται
στο διάβιο αυτή τη στιγμή από ένα σύγχρονο επιμελητήριο του 2017. Σας έκανε τίποτε άλλο εντύπωση? Δηλαδή, θεωρείτε ότι επειδή στο διάβια φαίνεται η διαχείριση στη διάβια του επιμελητηρίου, υποθέτω. Βέβαια, έδωσε κάποιες απαντήσεις ο κ. Σκανδαρίδης για τις αποζημιώσεις. Από εκεί και πέρα, η εντύπωσή σας είναι ότι υπάρχουν, σε εισαγωγικά να το βάλω, σκιές οικονομικές στο επιμελητήριο? Όχι. Εγώ αυτό που λέω πάλι είναι ότι αυτή η αταξία δημιουργεί πολλά προβλήματα. Δεν μπορεί να υπάρχει αταξία με τόσα μέσα που έχει ο καθένας στα χέρια του. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Είναι, όπως λέτε, ανοιχτή η διάβια, μπορεί ο καθένας να τα ελέγξει αυτά τα στοιχεία. Υποθέτω... Δεν ανακάλυψα την πυρίτιδα. Σωστά. Η διάβια υπάρχει. Μάλιστα. Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Υποθέτω θα θέλετε να κάνετε μια τέτοια συζήτηση χθες στον απολογισμό, έτσι δεν είναι, και να πάρετε κάποιες απαντήσεις από το να τα θέτετε δημόσια αυτά τα ερωτήματα, υποθέτω. Αλλά νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να απαντηθούν. Κύριε Κουνιάκη, στο επιμελητήριο Λευκάδος, σε έναν ιδιαίτερα μικρό τόπο όπως είναι η Λευκάδα, είμαστε εγγεγραμμένοι περίπου στα 4.000 μέλη. Ναι. Δικαίωμα στην εκλογική διαδικασία, δηλαδή του να εκλέγει και να εκλέγεστε, είναι μόνο οι 1.617. Αυτό εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ επιτυχία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από όλα αυτά τα μέλη να ασχολούνται με το επιμελητήριο, κυρία Σταύρακα, αυτό θέλετε να πείτε? Ελπίζω ότι, πιστεύω ότι δεν προκαλέσαμε τον κόσμο να ανακατευθεί με τα κοινά, να το πω έτσι, γιατί το επιμελητήριο πρέπει να είναι κάτι συλλογικό, κάτι κοινό. Νομίζω ότι η απερχόμενη διοίκηση στόχευσε περισσότερο σε υποστήριξη μιας ομάδας επαγγελματιών και όχι στο σύνολο. Μάλιστα. Αυτό που λέτε τώρα, θα ήθελα να ρωτήσω πολλά, αλλά είναι προεκλογική περίοδος και ίσως δεν θα ήθελα να μπούμε πολύ βαθιά στο θέμα, αλλά όταν εννοείται δηλαδή μια συγκεκριμένη ομάδα, λέτε αυτά τα άτομα τα οποία πρακτικά στηρίζουν τον κύριο Σκανδαρέση? Δεν λέω τίποτα και δεν χαρακτηρίζω κανέναν. Μάλιστα. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι η λειτουργία του επιμελητηρίου Λευκάδας δεν είναι με τον σύγχρονο τρόπο. Τώρα βέβαια πάνω σε αυτό, ο ισχυρισμός του κύριου Σκανδαρέση είναι ότι όταν εμείς λέει αναλάβαμε το 2011, αν δεν κάνω λάθος, βρήκαμε και μια κατάσταση δύσκολη. Δηλαδή βάλαμε κάποιους στόχους, δεν τους καταφέραμε είπε όλους. Απλά θέλω να πω ότι μήπως αυτή η απαξίωση του επιμελητηρίου υπάρχει παρελθοντικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έγινε... Παρακαλώ. Για 5-6 χρόνια καινούρια διοίκηση. Ναι. Είναι πολλά τα χρόνια. Όταν έχουμε προβάλει το επιμελητήριο και είμαστε σε πολλές δράσεις μπροστά, δεν μπορεί να μην υπήρχε στοχευμένα πράγματα. Και για να το εξηγήσω, κάτι που με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι σε τέτοιους δύσκολους οικονομικά καιρούς που περνάμε όλοι, θα προτιμούσα και θα ήθελα να υπήρχαν μετρήσιμοι και ρεαλιστικοί στόχοι. Οποιαδήποτε δράση του επιμελητηρίου, κύριε Κουνιάκη, θα πρέπει και να έχει κοστολογηθεί και να γνωρίζει το επιμελητήριο εάν αυτό ανταποδοτικά γυρνάει στις τσέπες μας. Μιλάμε πάντα σαν επιχειρηματίες. Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν είμαστε πολιτικοί, δεν κάνουμε πολιτική στο επιμελητήριο. Στο επιμελητήριο λειτουργούμε μόνο με επαγγελματισμό. Γι' αυτό και λέω ότι ακόμα και σε απλά πράγματα, με τα λάθη που είπα πριν, ότι μπορεί να έχουν γίνει σε νούμερα, σε οτιδήποτε, δεν έπρεπε να υπάρχουν. Δεν είναι πρόσωπο επιμελητηρίου για το 2017 αυτό που είναι ανερθυμένο στη διάβια. Μάλιστα. Το σημειώνουμε αυτό. Αυτό που είπατε τώρα για το επιμελητήριο και για το θεσμικό ρόλο, εσείς πιστεύετε ότι η διοίκηση του κ. Σκανδαρέση συνεργάστηκε αρμονικά με τους θεσμικούς? Το επιμελητήριο πρέπει να συμπορεύεται με το Δήμο ή την Περιφέρεια, δηλαδή ο κ. Σκανδαρέσης είπε στη συνέντευξή του στον Πρίσμο ότι ο ηγέτης πρέπει να σπάει αυγά.
Το μεταφράζω εγώ ελεύθερα και ότι πρέπει να διεκδικεί και πρέπει να μην κάνει δημόσιες σχέσεις. Και εμείς δεν κάναμε δημόσιες σχέσεις, είπε ο κύριος Καδαρέσης, και ήρθαμε αντιμέτωποι με πολλούς θεσμικούς για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των επιχειρηματιών, της τοπικής μας αγοράς. Και έτσι θα πορευτούμε. Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό? Πρώτα απ' όλα, το επιμελητήριο δεν έχει ηγέτη, έχει πρόεδρο. Ναι. Θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς και με όλους, μα όλους τους θεσμικούς και μη θεσμικούς φορείς του τόπου, δεν μπορεί να βρεθεί ποτέ μια χρυσή τομή στα προβλήματα που βασανίζουν τον επιχειρηματικό κόσμο, κυρία Παναγιώτη. Μάλιστα. Η θέση του Προέδρου δεν θα πρέπει να δημιουργεί αντιπαλότητες, αλλά με συνεργασία να βρίσκονται λύσεις. Εγώ προσωπικά αυτό έχω στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλη μορφή συνεργασίας, άλλη μορφή μάλλον, του να πετύχεις πράγματα αν δεν συνεργαστείς. Ναι. Βεβαίως. Εσείς λέτε ότι πρέπει να πηγαίνουμε όλοι μαζί, αλλά από την άλλη, αν μερικές φορές, αν είστε πρόεδρος μεθαύριο, δεν θα θέλετε να παρασπίσετε περισσότερο τα συμφέροντα των επιχειρήσεων? Εγώ προσωπικά τα δύσκολα τα πολεμάω εκ των έσω. Με το να μην είμαι σε διάλογο με το Δήμο, με την Περιφέρεια, με οποιοδήποτε θεσμικό ή μη θεσμικό, νομίζω ότι δεν βοηθάει την κατάσταση. Μάλιστα. Θέλω λίγο να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θίχτηκε και συζητήθηκε προχθές. Και μάλιστα, εμένα μου δημιούργησε έτσι εντύπωση. Ο κ. Καδαρέσης αναφέρθηκε στην υποψηφιότητά σας. Και μάλιστα υποστήριξε ότι πίσω από αυτήν κρύβεται ένας πρώην πρόεδρος επιμελητηρίου, δεν τον κατανόμασε, νομίζω ότι οι μοιημένοι γνωρίζουν που απευθύνεται. Και μάλιστα είπε τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Όλοι γνωρίζουμε ότι πίσω από την κυρία Σταύρακα υπάρχει ο πρώην πρόεδρος επιμελητηρίου, ο οποίος μάλιστα δημιούργησε και τον τρίτο συνδυασμό του κύριου Πετρόπουλου με στόχο να ανακοπεί η δική μου πορεία στο επιμελητήριο. Θα ήθελα με εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακούσω την απάντησή σας πάνω σε αυτό. Κυρία Κουνιάκη, δεν υποστηρίζομαι από κανένα κόμμα. Δεν υποκινούμε από κανέναν πρώην και νυν. Δεν το έχω καμία ανάγκη άλλωστε. Θεωρώ ότι είμαι αρκετά όρημη για τη θέση που κατέχω τόσα χρόνια να αποφασίζω μόνη μου για τις ενέργειές μου. Δεν ασχολούμαι ούτε με θεωρίες, ούτε με συνωμοσίες. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, αυτή είναι η δική σας απάντηση πάνω σε αυτό το ερώτημα. Αλλά αυτό όμως από την άλλη, κυρία Σταύρακα, είναι μια σοβαρή αιχμή από την πλευρά του κ. Καδαρέση. Δηλαδή, ουσιαστικά, λέω ότι είστε υποκινούμενοι. Απάντησα και πριν ότι ο συνδυασμός μου αποτελείται από μία ομάδα κυρίως επαγγελματιών. Στους Μάλιστα. επαγγελματίες μέσα, Παναγιώτη, αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Μάλιστα. Επίσης, μιλώντας τώρα για το συνδυασμό σας, για το συνδυασμό μου, σε διακόπτω, είναι ότι επιλέχθηκε μόνο με δική μου ευθύνη και με πολύ αυστηρά κριτήρια. Δεν επέτρεψα σε κανέναν να μου πει τη γνώμη του. Γι' αυτό και έχουμε κατηγορηθεί ότι είμαστε υποτονικοί, είμαστε μετριοπαθείς, τίποτα από όλα αυτά δεν είμαστε. Είμαστε επιχειρηματίες. Θέλω λίγο ένα δικό σας σχόλιο. Περιμένετε τώρα, γιατί έχουμε και τις επιστροφές εδώ από τον σταθμό. Θέλω λίγο ένα δικό σας σχόλιο. Ο κύριος Σκαδαρέσης αναφέρθηκε στον συνδυασμό του λέγοντας ότι εμείς θέλαμε και 90 άτομα να έχω στο συνδυασμό. Σταμάτησα κάποια στιγμή να δέχομαι υποψηφίους στο συνδυασμό μου. Και αν κάνετε μία σύγκριση του συνδυασμού της κυρίας Σταύρακα και του κύριου Πετρόπουλου, θα καταλάβετε την υπεροχή τη δική μου. Θα ήθελα ένα σχόλιο και γι' αυτό. Δεν θα το σχολιάσω.
Επέτρεψέ μου να μην το σχολιάσω καθόλου. Εντάξει, εγώ κάνω τις προβοκατόρικες ερωτήσεις, τις δημοσιογραφικές. Αλλά πραγματικά δεν θέλω να το σχολιάσω. Ωραία. Καθόλου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Πρίσμα 91,6. Είναι το απογευματινό μαγκαζίνο με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Και βεβαίως έχουμε ανοίξει αυτή τη συζήτηση την πολιτική με αφορμή τις επιμελητηριακές, το λέω σωστά, εκλογές, που θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα, καθώς είμαστε εδώ για να ακούμε όλες τις απόψεις, να φιλοξενούμε όλους τους υποψηφίους και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε βεβαίως πώς μπορεί το επιμελητήριο να είναι αρρωγός, να είναι εργαλείο στο χέρι του επιχειρηματία και βεβαίως των ανθρώπων που επιχειρούν σε δύσκολες εποχές στη χώρα αυτή. Είμαστε εδώ πάντα σε επικοινωνία με την επικεφαλή του Συνδυασμού Επιμελητήριου Όλων, την κυρία Σταύρακα, και συνομιλούμε για το επιμελητήριο. Κυρία Σταύρακα, είμαστε και πάλι εδώ. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, ωραία, πάρα πολύ καλά. Θέλω λίγο να πάμε σε αυτό που βάλαμε την ανωτελεία μέχρι τις διαφημίσεις. Θέλω λίγο να μιλήσουμε μέσα από τα επιτεύγματα της διοίκησης του κ. Σκιαδαρέση. Είναι βεβαίως η εξωστρέφεια, η σύνδεση αεροπορικών γραμμών που λέει ο κ. Σκιαδαρέσης, και βεβαίως είναι το brand name. Στο brand name βεβαίως δεν υπήρξε συνεργασία και με το Δήμο. Δεν ξέρουμε δηλαδή πού έχει μείνει όλο αυτό το θέμα. Απλά αισθάνομαι ότι χθες, διαβάζοντας το Λευκάδα Press, εσείς απευθυνθήκατε στον κύριο Σκιαδαρέση μετά μόλις έφυγε από την αίθουσα και θέλετε να τον ρωτήσετε συγκεκριμένα πράγματα γι' αυτό. Μπορείτε λίγο να μας πείτε τι λέτε στη φωτογραφία αυτή την επίμαχη που διαβάσαμε σήμερα? Βεβαίως, Παναγιώτη. Τελειώνοντας την ομιλία του κύριου Σκιαδαρέσης, ήθελα να το ρωτήσω εάν μπορώ να χρησιμοποιήσω το brand name που έχει δημιουργήσει το επιμελητήριο για τα προϊόντα που εξάγω σε διάφορες χώρες. Ναι. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπήρχε μια καλύτερη επικοινωνία του brand name της Λευκάδας. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν ανακάλυψα ότι έχει ξοδευτεί ένα αρκετά μεγάλο ποσό για τη δημιουργία του. 25 με 30 χιλιάδες δεν το έχω σαν νούμερο μπροστά μου. Mm-hmm. Έχουν τυπωθεί αρκετά banners. Έχει χρησιμοποιηθεί σε τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού. Ναι. Έχει φωτογραφηθεί όλη η απερχόμενη διοίκηση μπροστά σε αυτό το brand name πάρα πολλές φορές. Και τι δεν έχει γίνει, Παναγιώτη? Δεν έχει κατοχυρωθεί. Τι εννοείται δεν έχει κατοχυρωθεί, δηλαδή? Το brand name αρχίζουν και το φτιάχνουν οι εταιρείες. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια δουλειά που πρέπει να γίνει μετά από αυτό, ώστε αυτό το brand name να ανήκει σε κάποιον. Στο Δήμο, στο επιμελητήριο, στον κύριο Σταύρακα, σε ποιον ανήκει? Μάλιστα. Είναι η λεγόμενη η κατοχύρωση, όπως λέμε. Δηλαδή, τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος, εσείς έχετε το Σταύρακας, είναι ένα brand name. Αν το χρησιμοποιήσω εγώ, μπορείτε να μου κάνετε αγωγή, έτσι δεν είναι? Γιατί είναι το δικό σας brand. Το Σταύρακας μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όποτε θέλετε, γιατί δεν είναι κατοχυρωμένο. Α, μάλιστα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Τζελατόπολης και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει και κάποιος το Wish. Α, μάλιστα. Οπότε λοιπόν, το Λευκάδα Islands που λανσαρίστηκε στην παρουσίαση του επιμελητηρίου πριν μερικούς μήνες, δεν είναι κατοχυρωμένο? Δηλαδή, δυνητικά μπορώ να το διεκδικήσω και εγώ, να το κατοχυρώσω και να το έχω εγώ? Αύριο το πρωί. Συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή μπορώ να πάω και να κατοχυρώσω και να πω ότι το Λευκάδα Islands θέλω να το χρησιμοποιώ εγώ, και μεθαύριο, αν κάποιος το χρησιμοποιήσει, να στραφώ εναντίον αυτού που το χρησιμοποιεί και να πω έχω εγώ τα δικαιώματα αυτού του brand. Ακριβώς. Εδώ θέλω να αναφέρω όμως κάτι. Ναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το συγκεκριμένο brand κόστισε πάρα πολλά χρήματα, που αυτά τα χρήματα, Παναγιώτη, ήταν από τις δικές μας τσέπες. Mm-hmm. Θα μπορούσα για το brand να μιλάμε πάρα πολλές ώρες, γιατί είναι κάτι που το έχω κάνει και εγώ στην εταιρεία μου. Θα ήθελα να μην αναφερθώ άλλο σε αυτό για έναν πολύ σοβαρό λόγο, και δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω
σαν εκλογικό όπλο, σαν θέλω να το σταματήσω γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και μπορεί να βλάψει το νησί, θεωρείτε. Και με την αταξία. Αυτό είναι ένα μέρος της αταξίας που προανάφερα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Μια παράληψη, όπως λέτε. Κάτι το οποίο στοιχίζει πολύ και αυτό το κάτι να μην μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Θα το σταματήσω εδώ όμως για ευνόητους λόγους. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω και επίσης έχω και... μου γράφουν εδώ τώρα μηνύματα. Με ρωτάνε, με τον κύριο Μιχαηλίδη τι έγινε. Έπαιρνε 4.000 ευρώ και ήθελα να υπογράψει για 5. Ο Μάκης μου στέλνει το μήνυμα, ήρθε τώρα στο Live24. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να μπείτε σε αυτό και αν σας αφορά αυτό το θέμα. Παναγιώτη μου, αυτό δεν με αφορά. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Ότι είμαστε πολύ λίγους μήνες πριν από την έναρξη της τουριστικής σεζόν, δεν έχουμε υπεύθυνο τουρισμού στο επιμελητήριο, από ό,τι άκουσα στη δήλωση του κυρίου Σκιαδαρέση. Δεν έχουμε ένα μπραντ για να το χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό το λόγο δεν μας φταίει κάποιος άλλος. Φταίμε εμείς οι ίδιοι γι' αυτό. Με λίγα λόγια, στις επιχειρήσεις μας δεν ευθύνονται οι υπάλληλοι μας. Ευθυνόμαστε εμείς οι ίδιοι και λογοδοτούμε εμείς οι ίδιοι. Δεν πρέπει να αλλάξει λοιπόν τίποτα από αυτό. Νομίζω ότι έπρεπε να υπάρχει πριν από την τουριστική σεζόν ο υπεύθυνος τουρισμού, γιατί τώρα νομίζω ότι δημιουργούνται όλα αυτά για να έχουμε τον κόσμο και τη δουλειά που θέλουμε το καλοκαίρι. Θα έπρεπε το brand να είναι register, θα έπρεπε δηλαδή να είναι κτήμα μας, ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε όλοι και να το προβάλλουμε προς τα έξω. Έχω την αίσθηση ότι είναι όλα στον αέρα. Μάλιστα. Δεν πολύ ξέρω πόσα παίρνει ο κύριος Μιχαηλίδης. Δεν γνωρίζω και δεν θέλω να γνωρίσω αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Βέβαια τώρα εγώ δεν ξέρω, κυρία Σταύρακα, με το brand, αν εδώ θα έπρεπε να συνεργαστούμε και με το Δήμο, διότι υπήρξε μια κριτική ότι ο Δήμος μαζί με την περιφέρεια το χειρίζεται. Δηλαδή μπορεί η Λευκάδα να έχει ένα brand μόνο του, γιατί το brand των Ιωνίων Ίσων δεν είναι κατοχυρωμένο στην περιφέρεια, αναρωτιέμαι, δηλαδή μπορεί η Λευκάδα να έχει δικό της brand? Όχι, δεν είναι κατοχυρωμένο σε καμία περιφέρεια. Μάλιστα. Θα μπορούσε να είναι σε συνεργασία και με το Δήμο και με την περιφέρεια, αλλά και με επιχειρηματίες, κυρία Παναγιώτη. Μάλιστα, μάλιστα. Θα μπορούσε από αυτό που θα μας έδινε να βάζουμε πάνω στα προϊόντα μας να κερδίσει χρήματα. Θα μπορούσε να ζητηθεί η βοήθειά μας ώστε να μετέχουμε και χρηματικά σε αυτό. Δεν είμαστε πολλές μεγάλες εταιρείες στη Λευκάδα. Θα μπορούσαν και οι μεγάλες, αλλά και οι μικρές να βάλουν ένα λιθαράκι γι' αυτό. Και ας μην φαινόμαστε εμείς. Μάλιστα. Θέλω λίγο, κυρία Σταύρακα, χαίρομαι που και ο κόσμος έχει πάρα πολλά ερωτήματα. Απλά μένω λίγο να απαντάτε σε αυτά τα οποία είπε ο κ. Σκιαδαρέσης, έδωσε έμφαση στον τρόπο λειτουργίας του επιμελητηρίου. Μάλιστα είπε ότι... και σας φωτογράφησε, ότι δεν έχετε πατήσει ποτέ στο επιμελητήριο, απαντώντας στους ισχυρισμούς ότι υπήρχε ένα κλειστό επιμελητήριο και μία εσωστρέφεια. Ο κύριος Σκιαδαρέσης είπε ότι εγώ από το πρωί μέχρι το βράδυ ήμουνα στο επιμελητήριο, εκεί ήταν το κινητό μου στη διάθεση όλων, αλλά πώς μπορεί κάποιος να διεκδικήσει το επιμελητήριο όταν δεν έχει πατήσει τα σκαλοπάτια του επιμελητηρίου τα περασμένα χρόνια? Θέλω το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό. Εγώ θα σου πω ότι μάλλον έχουμε παρεξηγήσει και έχει μάλλον παρεξηγήσει ο συγκεκριμένος την έννοια της λέξης εξωστρέφεια. Αυτό που έχω καταλάβει ότι έχει γίνει είναι ότι έχουμε καταφέρει τα χρήματά μας όλων των επιχειρήσεων στη Λευκάδα να καταλήγουν σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι εκτός νησιού. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η αγορά του χριστουγεννιάτικου στολισμού δεν έγινε από μαγαζιά της Λευκάδας. Κάτι άλλο που θα αναφέρω είναι ότι η συνεργασία με κάποια ΚΕΚ έγιναν πάλι με εταιρείες οι οποίες είναι εκτός νομού Λευκάδος. Άρα θα σου πω ότι δικαιολογημένα πολλοί μπορεί να μην πατάνε το πόδι τους στο επιμελητήριο. Μάλιστα. Πιστεύετε λοιπόν ότι δεν στήριζε
τις τοπικές επιχειρήσεις όταν επέλεγε, για παράδειγμα, να πάρει υλικά ή υπηρεσίες από εταιρείες που δεν δραστηριοποιούνται στο νησί. Δεν επέλεγε όλες τις εταιρείες. Αλλά? Μερικές. Ίσως ενός κλειστού λόμπι. Μάλιστα. Αυτά όλα όμως τα λέτε βάσει, υποθέτω, της διάβειας, έτσι δεν είναι, κυρία Σταύρακα, γιατί κάναμε την κουβέντα αρχικά, αυτά μπορεί να τα δει κάποιος. Ακριβώς. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, μπαίνοντας στη διάβεια, μπορεί να δει ότι ισχυρίζεται ότι ο κ. Καθαρής είχε ένα κλειστό λόμπι όπου ουσιαστικά μίσθωνε υπηρεσίες εξυπηρετώντας το κλειστό του κύκλο. Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω και είναι ένα πρόσφατα το παράδειγμα, Παναγιώτη μου, είναι το γεγονός του φόρου. Ναι. Λοιπόν, εκθέθηκαν διάφορα προϊόντα τα οποία ήταν εκτός νομού μας. Τα δικά μας τα λευκαδίτικα άκουσα την εξής απάντηση, ότι υπήρχαν σε προθήκες του επιμελητηρίου με κάποιες κάρτες μπροστά. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει πουθενά προώθηση προϊόντος που να μην έχει τη φυσική και ενεργή παρουσία των παραγωγών. Δεν το έχω δει κάπου αυτό. Μάλλον ξαναεπαναλαμβάνω ότι τη λέξη εξωστρέφεια την έχουμε με άλλη έννοια. Εγώ τη σκέφτομαι επιχειρηματικά την εξωστρέφεια και νομίζω ότι έτσι τη σκέφτονται και περισσότεροι μέσα στη Λευκάδα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι, θέλετε να πείτε, βέβαια αυτό το απέδωσε ο κ. Καθαρές και είπε ότι αν είχατε έρθει στο επιμελητήριο θα το βλέπατε. Απλά συγκεκριμένα για το φόρουμ είπε ότι ήταν εταιρείες που έψαχναν, ήταν franchise που έψαχναν τοπικές εταιρείες για να δραστηριοποιηθούν. Και εμείς πελατολόγιο ψάχνουμε. Οι Λευκαδίτες πελατολόγιο ψάχνουν. Και ειδικά τους νεκρούς μήνες του χειμώνα. Μάλιστα. Κύριε Σταύρακα, στην συζήτηση όλη αυτή που κάνουμε, για μένα έχετε πει σοβαρά πράγματα που νομίζω ότι ακούστηκαν σήμερα. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον βεβαίως όλα αυτά να καταγραφούν. Από την άλλη, θέλω λίγο να μείνω σε αυτό το οποίο είπε πάλι ο κ. Καθαρέσης για τον χρόνο που πρέπει να αφιερώνει κάποιος στο επιμελητήριο. Μάλιστα, ο ίδιος είπε ότι εγώ η ζυγαριά της επαγγελματικής μου δραστηριότητας στο να ασχοληθώ με αυτό και να είμαι όλη την ημέρα στο επιμελητήριο γέρνει μερικές φορές εις βάρος. Θέλω το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ο κ. Καθαρέσης λέει ότι πρέπει να είσαι όλη μέρα στο επιμελητήριο, αν θέλεις να ηγηθείς του επιμελητηρίου. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό? Θεωρώ ότι είμαι αρκετά όρημη και έχω διασφαλίσει τις δικές μου δουλειές ώστε να μπορώ σε αυτή την ηλικία που είμαι να ασχοληθώ και με αυτό το αντικείμενο το οποίο με ενδιαφέρει. Θεωρώ ότι έχω να δώσω στον τόπο, άρα όπως τις δικές μου επιχειρήσεις είχα να δώσω και δεν υπολόγισα χρόνο, κούραση, υδρότα, νομίζω ότι με τον ίδιο τρόπο θα πράξω και για το επιμελητήριο. Μάλιστα. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε και το γεγονός. Παναγιώτη, ναι. Δεν αφήνω τις δουλειές μου. Τις θωρακίζω και συνεχίζω σε άλλη δραστηριότητα. Ναι, γιατί είπε ο κ. Καθαρές πάλι ότι κάποιοι λένε ότι θα μεταφέρουμε τις υπηρεσίες το απόγευμα στο επιμελητήριο και ότι θα περιμένει το Υπουργείο να ανοίξει το δικό μας επιμελητήριο το απόγευμα. Αυτό είπε στη συνέντευξή του και σας το μεταφέρω. Τώρα δεν ξέρω αν έχει υποθεί. Ούτε εγώ γνωρίζω κάτι τέτοιο. Γνωρίζω ότι οι ώρες οι εργάσιμες είναι πρωινές. Μάλιστα. Οι υπηρεσίες όλες δουλεύουν πρωί. Όλα τα Υπουργεία δουλεύουν πρωί, όπως δουλεύουμε και εμείς από τον ιδιωτικό τομέα πρωί. Δεν δουλεύουμε τις Κυριακές. Εγώ όμως είμαι και τις Κυριακές και τις αργίες και όλες τις ώρες στη δουλειά μου, άρα ξέρω από δουλειά. Κύριε Σταυρακά, γίνεται πόλεμος λάσπης σε επιμελητηριακές εκλογές, γιατί ρώτησα, είχα ένα ερώτημα ακροατή προχθές για τις αποδοχές. Μάλιστα, τώρα έχω εδώ πέρα τώρα τον ακροατή μας από την Ορεινή Λευκάδα, τον Δημοσθένη, πάντα μας παρακολουθεί και λέει ότι σφάζονται στην ποδιά του μελητηρίου, μάχονται για τη θέση του Προέδρου, παθιασμένοι για κοινωνική προσφορά, εξουσιοφρενείς, θα δείξει. Είναι ενός απλού πολίτη τώρα το μήνυμα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Απλά θέλω λίγο να μου πείτε, ο κύριος Καθαρές είπε ότι αποζημιώσεις
παίρνει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Και μάλιστα κάποιοι διαδίδουν ότι παίρνει κάποια ποσά. Ο ίδιος λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν θα βάλω και από την τσέπη μου για να τρέχω σε όλα αυτά τα ταξίδια. Και μάλιστα έχω ξενικιάσει και ένα σπίτι στην Αθήνα για να μην επιβαρύνω το επιμελητήριο με περιττά έξοδα. Ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό, δηλαδή ποιες είναι οι απολαβές, οι δυνητικές του Προέδρου, τις γνωρίζετε, φροντίσατε να ρωτήσετε, γιατί ο κύριος Καθαρές πάλι είπε ότι κάποιος υποψήφιος πήρε και, αίμα και ρώτησε πόσα θα παίρνω. Τα πάντα που με ρωτάς είναι αναρτημένα στο διάβιο. Μάλιστα. Τι μπορεί να παίρνει μια διοικητική επιτροπή, τι μπορεί να παίρνει ένα διοικητικό συμβούλιο, τα έξοδα μετακίνησης, προέδρου, αντιπροέδρου, είναι όλα αναρτημένα στο διάβιο. Ωραία, θα ψάχνουμε όλη τη νύχτα τώρα, κύριε Σάφρακα, όλο το Σαββατοκύριακο να τα βρούμε, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Παναγιώτη, ψάχνοντας βρίσκεις την άκρη, δεν περιμένεις τα πάντα πάνω σε ένα γραφείο και αν μη τι άλλο δεν περιμένεις ρουφιάνου. Βέβαια και πρέπει να ψάξουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το αν παίρνανε χρήματα η τωρινή διοίκηση, η προηγούμενη, η πιο προηγούμενη, όλα είναι αναρτημένα στο διάβια. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το διάβια. Δεν έχει άλλο λόγο ύπαρξης. Μάλιστα. Για να κρατήσω και το χρόνο των υποψηφίων, γιατί 54 λεπτά μίλησε ο κύριος Σκιαδαρές και θέλω το ίδιο για να μην υπάρχουν έτσι εχμές. Θέλω να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Η επόμενη μέρα, κυρία Σταύρακα, έχει ένα αναλογικό σύστημα στο επιμελητήριο. Και θα πρέπει νομίζω να πάρει 51% ο πρώτος για να έχει πλειοψηφία, έτσι δεν είναι, με διορθώνετε αν κάνω λάθος. Ναι. Ο κύριος Κεδαρέσης θεωρεί ότι είναι δεδομένη η συνεργασία σας με τον κύριο Πετρόπουλο την επόμενη μέρα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ποιο είναι το σκεπτικό σας, δηλαδή θα είστε πρωταγωνίστρια την επόμενη μέρα, είτε ως πρόεδρος αν εκλεγείτε, είτε ως αντιπολίτευση να το πω κομψά. Δεν ξέρω πώς είναι εκεί στο ΔΣ. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Για μένα, Παναγιώτη, και τα δύο έχουν την ίση αξία. Δηλαδή, είτε πρόεδρος, είτε αντιπολίτευση, για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Θέλω να είμαι εκεί και θα είμαι εκεί. Θα φροντίζω για την τήρηση των αναλογιών του επιμελητηρίου. Δεν έχω κάνει καμία συνεργασία με κανέναν. Mm-hmm. Κάτι όμως που θα ήθελα να πω είναι τι, ότι λέμε τα πάντα λες και έχουν τελειώσει οι εκλογές. Σωστά. Λες και έχουμε πάει στην επόμενη μέρα. Πρέπει να σας ενημερώσουμε και εμείς για το πρόγραμμά μας. Πρέπει να ακούσουμε και τα άλλα προγράμματα. Πολύ σημαντικό για μένα θα ήταν να πω ότι θεωρώ ότι το δικό μου κλειδί και αυτό που σκέφτηκα για να κατέβω σε αυτόν τον εκλογικό αγώνα είναι ότι η ανάπτυξη του νησιού Παναγιώτη θα έρθει μέσα από διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό. Mm-hmm. Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να γίνουν ένα εντελώς. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά, Παναγιώτη, ότι το εγχώριο παραγωγικό δυναμικό, είτε είναι πρωτογενούς είτε δευτερογενού τομέα, θα πρέπει να είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό χέρι με χέρι με όλους τους υπόλοιπους. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε μόνοι μας. Μάλιστα. Έτσι θα αναδείξουμε αυτό το πλούτο που έχει αυτό το νησί, έτσι θα δείξουμε την ιδιαιτερότητα του κάθε τοπικού προϊόντος, της τοπικής κουζίνας και έτσι θα φέρουμε κοντά τον τουρισμό με τους τοπικούς παραγωγούς. Δηλαδή, εάν όλα αυτά δεν γίνουν ένα, νομίζω ότι πάντα θα είμαστε σε αστόχευτες ενέργειες. Μάλιστα. Κύριε Σταύρακα, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε περισσότερο εξειδικευμένα για αυτό που λέμε πρόγραμμα, γιατί νομίζω ότι συνομιλούμε όλοι και λέμε ότι έχουμε έναν ευλογημένο τόπο. Η Ελλάδα και η Λευκάδα, με πολλές προοπτικές ανάπτυξης. Ναι, έχει τύχει και εκ του σύνεγγυς να μιλήσουμε, γιατί σας βλέπω και στο Τζελατόπολης όλο το καλοκαίρι, εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γνωρίζετε από... Και να σας πω και κάτι που θυμάμαι τώρα. Θυμάμαι στη συζήτηση που είχαμε κάνει για το επίπεδο του τουρισμού, που μου είχατε πει ότι φτάσαμε σε ένα σημείο ο ξένος να νομίζει στη Λευκάδα ότι διαπραγματεύεται ακόμα και την μπάλα ενός παγωτού. Ακριβώς. Και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Ακριβώς.
Καθώς υπάρχουν δύο σχολές στο νησί. Είναι μια σχολή που να είναι γεμάτο, αλλά από την άλλη νομίζω είναι και η σχολή του να είναι γεμάτο, αλλά να έχει και αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που να προσφέρουν πλούτο, χρήμα στο νησί. Οπότε έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες να εξειδικεύσουμε πτυχές του προγράμματος και να δούμε για ποιο λόγο θα πρέπει ίσως το επιμελητήριο να έχει αυτή τη στόχευση, καθώς δεν ξέρω τελικά αν μπορεί να κάνει όσα θέλει το επιμελητήριο. Μόνο του ή με κάθε της αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν υπάρχει η συνέργεια και των υπολείπων φορέων. Όπως η Ελλάδα, όπως η Λευκάδα, δεν μπορεί να της επιβάλλεται αυτή τη στιγμή να αλλάξει ταυτότητα. Και σε αυτή επάνω την ουσία πρέπει να εργαστούμε όλοι. Πρέπει να έχουμε έναν κοινό σκοπό όλοι. Δεν πρέπει να βάλουμε ούτε τις προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός πάνω από αυτό το σκοπό. Πρέπει τα έργα που γίνονται, Παναγιώτη μου, να είναι υποδομή σε έργα και να μην είναι μόνο βιτρίνας για την αυτοπροβολή κάποιων. Εμένα δεν με νοιάζει αν θα το κάνει ο Δήμος, αν θα το κάνει η Περιφέρεια, αν θα το κάνει ο Σύλλογος των Ενοικιαζομένων Δωματίων, ο Σύλλογος των Ξενοδόχων. Το αποτέλεσμα μετράει σε όλα αυτά. Εγώ λοιπόν θέλω, κλείνοντας, να σου πω ότι δεν πρόκειται να σταματήσω να εργάζομαι για αυτό το σκοπό που προανέφερα, από οποιαδήποτε θέση και αν κατέχω, είτε μέσω του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά το πιο σοβαρό, από τη θέση που κατέχω ήδη. Είμαι ήδη πρόεδρος στην εταιρεία μου. Σωστά. Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμα όλα όσα ακούσαμε. Εδώ θα είμαστε για να τα καταγράφουμε και εμείς και να αυγατίζουμε τη φωνή των υποψηφίων, καθώς μας ακούει η κοινωνία της Λευκάδας και της ευρύτερης περιοχής, κυρία Σταύρακα, γιατί ξέρετε κάτι, πλέον δεν υπάρχουν σύνορα με τους δρόμους, είμαστε όλοι μια μεγάλη γειτονιά και κρατάω και αυτό που είπατε ότι η Λευκάδα δεν μπορεί μόνη να τα καταφέρει, το κρατάω. Βέβαια, μόνη της δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και αυτό φαίνεται βεβαίως και από την εξωστρέφεια του brand του Σταύρακα, το οποίο ακολουθείτε και εσείς αυτή την πολιτική και στην εταιρεία σας. Δηλαδή είναι ένας οδηγός, καθώς η εταιρεία Σταύρακας έχει εξωστρέφεια και εξάγει και προϊόντα και εκτός Λευκάδας αλλά και στο εξωτερικό. Οπότε μπορώ να καταλάβω τι εννοείται λίγο παραπάνω λόγω του αντικειμένου. Εδώ θα είμαστε να τα καταγράφουμε. Ένα τελευταίο ερώτημα λοιπόν στον πρώτο κύκλο συζήτησης, γιατί θα συνομιλήσουμε και πάλι. Γιατί πιστεύετε ότι θα πρέπει να σας ψηφίσει ο επαγγελματίας που μας ακούει αυτή τη στιγμή? Για όλα αυτά που είπα. Mm-hmm. Και για να αλλάξει επιτέλους ταυτότητα αυτό το νησί. Την ταυτότητά του πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει τον τρόπο σκέψης. Πρέπει να εκπαιδευτεί να δέχεται ποιοτικό τουρισμό. Μάλιστα. Εάν δεν εκπαιδευτούμε γι' αυτό, ο καλός τουρίστας, Παναγιώτη, δεν θα έρθει. Και αν θα έρθει μια φορά, δεν θα ξαναέρθει. Μάλιστα. Εκπαίδευση χρειαζόμαστε. Όλοι μας εδώ στη Λευκάδα. Πραγματικά πρέπει να κάτσουμε και να το δούμε με σοβαρό τρόπο. Δεν έχει κάτι άλλο η Λευκάδα να περιμένει. Η βαριά της βιομηχανία, όπως και όλης της Ελλάδας, είναι μόνο ο τουρισμός. Άρα πρέπει να εκπαιδευτούμε, να κάνουμε ένα κουκούλι σε αυτό και να στοχεύσουμε σε καλύτερο και ποιοτικότερο τουρισμό. Μάλιστα. Κύριε Σταύρακα, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Στον Πρίσμα 91,6 θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι κι αλλιώς να ανοίγουμε κύκλους συζήτησης για να κατανοήσουμε όλα αυτά τα οποία λέτε περισσότερο εξειδικευμένα. Να σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.